Με εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλει και επεκτείνει την υλοποίηση του προγράμματος ΕΒΖΙΝ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο, επιχειρεί να αξιολογήσει και να προτρέψει τα παιδιά στην άθληση και στη σωστή διατροφή. Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί εις βάρος της ομαλής ροής του μαθήματος γυμναστικής. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που η κυβέρνηση εισάγει παρόμοιο πρόγραμμα ιδιωτικού συμφέροντος στα σχολεία, ενώ παράλληλα το μάθημα της γυμναστικής συνεχώς υποβαθμίζεται και οι ώρες της γυμναστικής στα δημόσια σχολεία μειώνονται, τονίζει η Ελμέ Ξάνθης. Πέρυσι το έκανα το πρόγραμμα αυτό, το εφάρμοσα στα παιδιά. Και δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα. Πέρυσι ήταν προαιρετικό και το εφαρμόσαμε σε μικρή ομάδα μαθητών, ενώ από φέτος είναι υποχρεωτικό για τα σχολεία, αλλά από την εγκύκλιο φαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους γυμναστές. Γιατί οι γυμναστές οι οποίοι έχουν συμπληρωμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά αυτό δημιουργεί όμως διάφορα ερωτηματικά για τους σκοπούς του προγράμματος. Τι εξυπηρετεί ένα τέτοιο πρόγραμμα? Καταρχήν, ο υπεύθυνος καθηγητής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένας καθηγητής από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος και παλιότερα έχει εμπλεχθεί με ανάλογα ερευνητικά προγράμματα. Είναι διευθύνων σύμβουλος σε μια αλυσίδα, στην αλυσίδα Family Fit, που ασχολείται με την αποκατάσταση βάρους, με την υγιεινή διατροφή τέλος πάντων, και ο οποίος και σε παλιότερα προγράμματα που έχει πραγματοποιήσει είχε σε ένα παλιότερο πρόγραμμα που είχε πάρει μέρος με 700 σχολεία, που συμμετείχαν 700 σχολεία, είχε σαν σπόνσορα την Coca-Cola. Φέτος ακούστηκε ότι σπόνσορας του προγράμματος είναι η ΟΠΑΠ ΑΕ. Δηλαδή, επί της ουσίας, μπαίνουν στα σχολεία πλέον οι σπόνσορες. Τέλος, η Ελμέ Ξάνθης καλεί το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος ΕΒΖΙΝ στα σχολεία. Τους συναδέλφους και συναδέλφισες γυμναστές και γυμνάστρες να μην εφαρμόσουν το πρόγραμμα και να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών και μαθητριών των σχολείων τους, προκειμένου να μην δώσουν τη συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιηθούν τα παιδιά τους για να εξυπηρετηθούν άγνωστα ιδιωτικά συμφέροντα.